Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Ημαθία. Είμαστε έτοιμοι. Η Θεοδώρα δίνει το σύνθημα και πάμε στην Ημαθία να συναντήσουμε, Εύη, τους κριτικούς, εκπροσώπους των κατοίκων της Βέρειας και όχι μόνο. Στέλιος Αλιγιζάκης, λοιπόν, πρόεδρος Συλλόγου Κριτικών Νομού Ημαθίας, και δίπλα του Μιχάλης Πιπεράκης, Γενικός Γραμματέας, και πρώτη φορά τα λέμε στην εκπομπή. Ακριβώς, και εκεί βέβαια πραγματοποιούνται και μαθήματα κριτικής μουσικής και χορού. Μια όμορφη κατάσταση, θα πω εγώ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ιδιαίτερα δραστήρι και στην Ημαθία η κριτική. Πρόεδρε, σου δίνεται, σας δίνεται, μιλάω και στον ελληνικό, η δυνατότητα να συνομιλήσετε εδώ με τους συμπατριώτες σας. Ένα πρώτο μήνυμα που στέλνετε από εκεί, από την Ημαθία, ποιο είναι? Καταρχήν να σας καλησπερίσω όλους. Είμαι ο Στέλιος Αλιγιζάκης. Μια διόρθωση μόνο. Είναι ο Στράτος Ολεκανίδης, δεν μπόρεσε ο Μιχάλης Πιπεράκης να έρθει. Είναι ο Στράτος Ολεκανίδης ο Ταμίας του Συλλόγου μας. Ναι. Το μήνυμά μας είναι ότι όσο μακριά και να είμαστε, η αγάπη μας είναι δεδομένη και προσπαθούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια των προηγουμένων τις ρίζες μας και να τους βάλουμε το μικρόβιο. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Ο κύριος Λεκανίδης που βρίσκεται δίπλα σας και είναι και μέλος του Συλλόγου, πώς αντιλαμβάνεται έτσι το κριτικό στοιχείο στη Βέρεια? Είστε βόρεια, έχουμε κάποια χιλιόμετρα απόσταση σε σχέση με το νησί, αλλά κάνετε τα δύνατα δυνατά για να μεταλαμπαδεύσετε ό,τι γνωρίζετε τα της παράδοσης σε νεότερους, αλλά και να τα θυμίσετε σε μεγαλύτερους. Καλησπέρα και από μένα. Υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα και θέληση από την Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, πολύ αγάπη. Κάθε εκδήλωση που κάνουμε μας πλαισιώνουν και μας αγαπάνε. Και αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι μόνο αγάπη για την Κρήτη και προσπαθούμε και εμείς με το δικό μας χαρακτήρα απέναντι στην κριτική παράδοση να τους το μεταφέρουμε αυτούς όπως είναι, με πολύ αγάπη. Πρόεδρε, αυτό που θέλω εγώ να σημειώσω, ναι, ναι, διακόπτω, με συγχωρείτε, είναι ότι η κριτική εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή είμαστε 140 διαγραμμένα μέλη. Είμαστε νομός Ημαθίας, Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και τα χωριά. 140 διαγραμμένα μέλη, τα οποία σημαίνει 140 οικογένειες. Όμως, πιστέψτε μου ότι άμα έρθετε σε μια εκδήλωση, η αγάπη των μη κριτικών, να το πω έτσι, είναι τόσο μεγάλη και τόσο δείχνουν πάθος για τις παραδόσεις, για τους χορούς μας, για τα τραγούδια μας, για τις παντινάδες μας, που πραγματικά είναι συγκινητικό και μας δίνει δύναμη για να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν στις λειτουργίες του Συλλόγου ή γενικά στην επιβίωση του Συλλόγου. Γιατί δύο χρόνια ήμασταν κλειστά, τα έξοδα τρέχανε, δεν έχουμε κάποια βοήθεια από κάποιον εδώ πέρα, όπως έλεγε και ο πρόεδρος από την Αθήνα που μιλούσατε προηγουμένως. Ότι ίσως να χρειαστεί κάποια βοήθεια, για παράδειγμα, από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό μας είπε πριν από λίγο πρόεδρο. Και από εδώ ακόμα, και από, την, ναι, από τους δήμους εδώ πέρα και από την περιφέρεια εδώ πέρα. Γενικά είναι περιορισμένα τα κονδύλια, αλλά συζητάμε, υπάρχει διάθεση. Ελπίζουμε και θεωρούμε ότι από εδώ και πέρα θα αλλάξουν λίγο τα δεδομένα. Σκεφτείτε ότι είμαστε από τους λίγους συλλόγους που νοικιάζουμε τη στέγη μας. Δεν έχουμε δική μας στέγη εδώ πέρα στη Βέρεια. Δύο χρόνια τα ενίκια τρέχανε, όλα όμως επειδή κάποια μέλη θυσιάζονται, επιβιώσαμε και κάναμε μια πολύ δυναμική αρχή. Και με τα χορευτικά μας, έγιναν και εκλογές στην προηγούμενη Κυριακή και έγινε το νέο Δέλτα Σίγμα και προχωράμε με όρεξη και πολύ κέφι. Η νέα γενιά και η συμμετοχή και η ανταπόκριση των νέων παιδιών σας δίνει όθηση για τα επόμενα βήματα, για το μέλλον? Είναι αυτή η ανταπόκριση που σας κρατά όρθιος παρά τις δυσκολίες που μας είπατε? Προφανώς. Δηλαδή όταν βλέπουμε τα μικρά παιδάκια να έρχονται, να παθιάζονται ή ακόμα και τους παππούδες να τους βλέπεις να συγκινούνται όταν βλέπουν τα παιδιά, τα εγγόνια τους να κλαίνουν, όταν βλέπουν να χορεύουν, αυτό είναι ένα κίνητρο για εμάς. Και μας δίνει ένα στόχο. Ο στόχος είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, να ρίξουμε το μικρόβιο στα παιδιά μας. Κύριε Λεκανίδη, γιατί και εμείς όλοι... Πείτε. Ολοκληρώστε. Εσείς.
Ναι, ναι, γιατί και εμείς ακόμα όταν κατεβαίνουμε στην Κρήτη και πηγαίνουμε στα πατρικά μας, και γιατί οι περισσότεροι είμαστε, γεννηθήκαμε εδώ στην Βέρεια, δεν είμαστε πρώτη γενιά. Κάποιοι που ήρθαν πρώτη γενιά, ερωτικοί μετανάστες, να το πω έτσι, ήταν οι πιο παλιά από εμάς. Πλέον είμαστε δεύτερη γενιά. Ακόμα και όταν κατεβαίνουμε στην Κρήτη, προσπαθούμε να πάρουμε στοιχεία της καθημερινότητας εκεί πέρα ή των παραδόσεων, για να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε μετά εδώ πέρα στον τόπο που ζούμε. Γιατί καλώς ή κακώς ζούμε εδώ πέρα και έχουμε στήσει εδώ πέρα όλη μας τη ζωή. Τι θα έχουν τη χαρά έτσι να παρακολουθήσουν το φετινό χειμώνα όσοι βρίσκονται στις περιοχές που μας είπατε, από μαθήματα, από γλέντια, από εκδηλώσεις? Έχουμε τρεις βασικές εκδηλώσεις ως σύλλογος. Καθιερωμένη πλέον για την ηματία γιορτή της Βουδιάς, όπου μαζευόμαστε σε καζάνια, βγάζουμε την παραδοσιακή ρακή και γλεντάμε όλοι μαζί. Έχουμε τον ετήσιο χορό μας, όπου γίνεται καθώς με τα ήθιστε της Κρήτης. Έχουμε όργανα από την Κρήτη, τους καλλιτέχνες που έρχονται και μας γλεντάνε όλο το βράδυ, μας διασκεδάζουν, και έχουμε και τα χορευτικά μας. Έχουμε δύο φορές την εβδομάδα μαθήματα, έχουμε αρχάριους προχωρημένους, έχουμε τμήμα επιδείξεων, παραστάσεων, παιδικό τμήμα. Είμαστε ένας σύλλογος που τον αγαπάει ο τόπος εδώ. Έρχονται, έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από νέους ανθρώπους και από μεγαλύτερους φυσικά, γιατί ο χορός είναι ζωντάνι. Είναι και ενώνει. Δηλαδή. Λοιπόν, τους αρέσει, ενώνει φυσικά. Κλείνοντας, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θέλετε να κλείσετε τη σύνδεση. Θέλετε με μαντινάδα, θέλετε με μήνυμα εδώ σε συγγενείς σας, όπως θέλετε εσείς. Εμάς όταν, εγώ θυμάμαι, ήμουν μικρό παιδί και κατεβαίναμε σε εκδηλώσεις και αυτά, εμένα πάντα μου έχει μείνει μια μαντινάδα που μπορεί να την έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά την νιώθει ο κριτικός κάθε μέρα και κάθε ώρα όταν βρίσκεται στη ξενιθιά. Λέει: «Παντού γυρίζω και κουβαλώ χώμα του ψιλορίτη, τη γη και τρίζω να γεννεί όλος ο κόσμος Κρήτη». Αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, ένα κομματάκι να κάνουμε και εμείς εδώ πέρα, να βάλουμε στην ξενιθιά, το πούμε έτσι. Και ελπίζουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή. Χαρά και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε άμεση επαφή και σε όλες μας εκδηλώσεις. Χαρά και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, δίνετε βήμα στους συλλόγους. Υποχρέωσή μας είναι, υποχρέωσή μας. Να είστε καλά, χαιρετισμούς και θα τα ξαναπούμε σίγουρα το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Να είστε καλά από Κρήτη.